βήμα, ότι όταν ήσασταν όρθιος και κραυγάζατε, είπατε να πείτε στην οικογένειά σας να προσέχει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω λοιπόν αυτό να ακουστεί και να καταγραφεί, αν το είπατε μέσα σε αυτή εδώ την κύριε αίθουσα. Κύριε Παπά, μην διακόπτετε. Αν θέλετε θα ζητήσετε το λόγο. Θα ζητήσετε το λόγο μετά αν θέλετε. Αφήστε τον κύριο Σκουλέτη να μιλήσει. Δεν καταγράφει και τίποτα. Δεν καταγράφει. Ακούτε. Πείτε το. Κύριε Παπά, τίποτα από αυτά που είπατε δεν καταγράφηκε. Τίποτα δεν καταγράφει. Ζητήστε το λόγο, αν θέλετε, μετά να απαντήσετε. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη. Αποφύγατε επιμελώς σε αυτή την παρέμβασή σας τώρα να αναφερθείτε στα όσα πράγματι σας καταμαρτύρησα. Δηλαδή, τι? Ότι είστε ένας χώρος που έχετε υπερασπιστεί τα κρεματόρια, τις χούντες, τα πραξικοπήματα, εχθρεύεστε τη δημοκρατία, το διάλογο. Και κυρίως υπερασπίζεστε μια ιδεολογία που σας ανενοχλεί αν ο άλλος έχει διαφορετικό χρώμα από εσάς, και αυτό είναι κανόνα για να τον εξοντώσετε. Τελευταίο, προς το παρόν, επειδή... Παρακαλώ, μην διακόπτετε, παρακαλώ. Ηρεμήστε λίγο. Εκεί θα ερχόμουν. Επειδή όταν συζητιόταν το αίτημα και ήταν η συζήτηση για την ανασταγματικότητα του νομοσχεδίου, πήρε το λόγο ο κύριος Παπάς και μας απείλησε ότι θα βρεθούμε στο ειδόλιο. Το είπατε, κύριε Παπά, δεν το αμφισβητείτε. Προς το παρόν είστε στο ειδόλιο και κατηγορήστε για δολοφονία. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτή η υπόθεση, τότε να έρχεται το ανάστημα και το πολιτικό να μιλάτε.